Η αίμα διαγνώστηκε με έμπολα ενώ σπούδαζε στο Freetown, την πρωτεύουσα της Sierra Leone. Έδωσε μάχη με τον ιό και τελικά κέρδισε. Ωστόσο πρέπει τώρα να βρει τρόπο να σφίσει τις μνήμες. Ο έμπολα είναι πραγματικός. Αν κάποιοι λένε ότι τον επινόησε, αν τους λέω όχι, είναι πραγματικός. Είναι ένας πραγματικός ιός. Ξέρω τις συνεπειές του σε αυτή τη χώρα. Ξέρω πόσοι έχουν καταστραφεί μπροστά μου. Εδώ στο κέντρο της μεγαλύτερης κρίσης του έμπολα, επιζώντες όπως η Έμα, εθελοντές, επιστήμονες και ιατρικό προσωπικό ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια για να δημιουργηθεί ένα εμβόλιο. Περισσότεροι από 1.000 υγιείς εθελοντές συμπεριλαμβανομένων ενηλίκων και παιδιών από 1 έτους μέχρι 17 λαμβάνουν μέρος στις κλινικές δοκιμές. Πολλοί από τους γιατρούς που παρακολουθούν τη δοκιμή βρέθηκαν οι ίδιοι στην πρώτη γραμμή κατά το ξέσπασμα της επιδημίας. Είναι πραγματικά μια απέσια εμπειρία να βλέπει κανείς έναν συνάδελφο να αντιμετωπίζεται ως θύμα του έμπολα και μερικές μέρες αργότερα να είναι νεκρός και να πρέπει να είσαι εσύ που θα απολυμάνεις και θα διαχειριστείς τη σωρό του. Δείγματα αίματος αναλύονται σε ντόπια εργαστήρια. Η περιοχή δεν είναι συνδεδεμένη με το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτροδότησης, επομένως οι ερευνητές πρέπει να χρησιμοποιούν γεννήτριες για να ηλεκτροδοτούν τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που έχουν στα χέρια τους. Ας κοιτάξουμε στην κατάψυξη των μείων 90 βαθμών Κελσίου. Βλέπουμε την ασφάλεια για τον εθελοντή, αν το εμβόλιο είναι ασφαλές για να δοθεί στον εθελοντή. Κοιτάζουμε την αποτελεσματικότητα. Αν ένα εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα, τότε μπορεί να δρά κατά της ασθένειας. Το πρωτόκολλο που δοκιμάζεται στη Sierra Leone αναπτύσσεται από ερευνητές στην Ολλανδία. Προβλέπει τον συνδυασμό δύο διαφορετικών ενέσεων. Λαμβάνουμε μερικά πολύ ενθαρρυντικά δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές μας. Το εμβόλιο προκαλεί ισχυρές και ανθεκτικές αντιδράσεις και είμαστε πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Επομένως, με αυτό το πακέτο δεδομένων στο χέρι, σχεδιάζουμε τώρα να πάμε για διαδότηση. Αυτός είναι ο άμεσος στόχος μας. Μία ακόμα περισσότερο εκτεταμένη κλινική μελέτη βρίσκεται υπό εξέταση, κάτι που δίνει ακόμα περισσότερες ελπίδες σε ανθρώπους που ζουν σε ζώνες υψηλού κινδύνου.